Μελανές σελίδες της ιστορίας του αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία συνθέτουν οι συνθήκες του θανάτου ενός από τους ξακουστούς αγωνιστές της Επανάστασης του 1821 που πέθανε όχι από βολή Τούρκου αλλά από χέρια ελληνικά. Ξημέρωνε η Παρασκευή 5 Ιουνίου 1825 μετά από μια βροχερή νύχτα όταν οι Αθηναίοι μάθαιναν πως ένα λιθόστρωτο πλάτωμα μπροστά στο ναό της Απτέρου Νίκης στην Ακρόπολη βρέθηκε νεκρός ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο ήρωας της μάχης στο Χάνι της Γραβιάς. Αμέσως συγκεντρώθηκε πολλής κόσμος. Από τους πρώτους είχε φτάσει ο αντιφρούραρχος Ιωάννης Μαμούρης που επιδείκνυε στους συγκεντρωμένους δύο κομμένες τριχές και το πτώμα του λαοπρόβλητου αγωνιστή, τονίζοντας εμφατικά πως δεν είχε σημάδι από φωνικό όπλο. Η επίσημη εκδοχή ήταν ότι ο Οδυσσέας έπεσε από μεγάλο ύψος και σκοτώθηκε όταν κόμπηκαν οι δυο τριχές με τις οποίες είχε δεθεί, προσπαθώντας να δραπετεύσει από τον ενετικό πύργο φυλακή του Ούλε που βρισκόταν στα αριστερά της σημερινής εισόδου της Ακρόπολης, όπου κρατείται φυλακισμένος για περίπου ένα μήνα. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή δεν έγινε ποτέ πιστευτή. Πολύ γρήγορα θα γίνει γνωστή η αλήθεια. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος είχε δολοφονηθεί. Όμως θα χρειαστεί να περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να έρθει στο φως η συγκλονιστική μαρτυρία του φύλακα Κωνσταντίνου Καλατζή για τις άθλιες συνθήκες κράτησης και το φρικτό τέλος του γενναίου οπλαρχηγού. Ο Καλατζής είχε εκμυστερευθεί τα βιώματά του στο δικηγόρο από τη Λιβαδιά Σπύρο Φόρτη, ο οποίος τη δημοσίευσε στις 25 Δεκεμβρίου 1898 στην εφημερίδα Κερί με το ψευδώνυμο Λέβαδος. Είχε πει λοιπόν ο Καλατζής: «Του είχαν βάλει στα χέρια και στα πόδια σίδερα με μπάλες βαριές, τροφή δεν του έδιναν τακτικά, ούτε καλή, ούτε στρώμα». Και συνέχιζε: «Όταν εγώ τον είδα στη φυλακή, ήταν ανάλαγος, λερωμένος, κουρελιασμένος με ένα κοντοκάπι και με τον ιστορικό καλογυρό σκουφό του, λιγδωμένο από τη λέρα». Ποιοι όμως και γιατί τον δολοφόνησαν? Υπήρχαν ηθικοί αυτούργοι? Κρίσιμα ερωτήματα. Όμως πριν απαντηθούν πρέπει να φωτιστούν ορισμένες άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές των τελευταίων χρόνων της ζωής του Οδυσσέα που ο ηρωισμός του είχε τρομάξει τους Τούρκους. Διότι εκτός από τη γενναιότητα και την εξυπνάδα, ο ψηλός σωματώδης αγωνιστής είχε και ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά. Ευρισκόμενος από 15 χρονών στη διαστραμμένη αυλή, όπως την έλεγε ο ίδιος, του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, έμαθε να μισεί την τυραννία και να αγαπάει την ελευθερία. Παράλληλα, βλέποντας τις σύντρικες και τις δολοπλοκίες που εξυφαίνονται, είχε γίνει πολύ καχύποπτος προς όλους, ιδιαίτερα τους καλαμαράδες, όπως έλεγε τους πολιτικούς. Αυτή η καχυποψία, σε συνδυασμό με το μπαρορμητισμό του, συνιστούσαν και την αχίλιο πτέρνα του. Όπως γράφει ο Ζαμπέλιος, ο Αλή Πασάς τον είχε διορίσει φύλακα των δρόμων όλης της Ανατολικής Θερεάς μέχρι την Εύβοια. Ο Ανδρούτσος διήγε μετά δικαιοσύνης και φιλανθρωπίας και αγαπήθηκε από όλους. Γι' αυτό ακόμα και όταν οι εχθροί του τον κατηγόρησαν ως προδότη, οι κάτοικοι της Λιβαδιάς με επιστολές τους προς την κυβέρνηση ζητούσαν να παραμείνει αρχηγός της επαρχίας τους. Όμως αυτή η αγάπη του λαού ήταν που φόβιζε και έστρεφε εναντίον του πολλούς προύχοντες και κυρίως το δαιμόνιο Κολέτη. Η μεγάλη αγάπη του λαού και η θερμή στήριξε από άλλους καπεταναίους όπως ο Νικηταράς, ο Πανουριάς, ο Διοβουνιώτης ανάγκασε το 1822 την κυβέρνηση να ανακαλέσει τη δίωξη που είχε εξαπολύσει εναντίον του η Διοικούσα Επιτροπή της Ανατολικής Θερεάς Ελλάδος, ο λεγόμενος Άριος Πάγος, με υποκίνηση του Κολέτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την απελευθέρωση της Αθήνας την 1η Σεπτεμβρίου 1822, όπως γράφει ο Σουρμελής, διέταξε να κατασταθεί δημογεροντία με ελευθέραν εκλογή των πολιτών. Τότε οι Αθηναίοι είχαν ζητήσει να αναλάβει τη θέση του φρούραρχου, όμως εκείνος θέλοντας να συνεχίσει τον αγώνα και να ελευθερώσει την Εύβοια, αρνήθηκε και όρισε φρούραρχο το παλίκαρό του Γιάννη Γκούρα, του οποίου είχε σώσει τη ζωή. Ο Γκούρας πολύ γρήγορα αυτονομήθηκε και με την υποδάβληση των προεστών της Αθήνας δεν άρχισε να έρθει σε ρήξη με τον Οδυσσέα.
Βρισκόμαστε ήδη στο 1824 όταν έχουν φτάσει τα χρήματα του πρώτου δανείου στην κυβέρνηση που τα αξιοποιεί για να χρηματοδοτήσει εκστρατεία ρουμελιωτών στρατηγών εναντίον των ανταρτών της Πελοποννήσου. Είναι ο δεύτερος αιματηρός και καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος που ξεσπάει στη διάρκεια του αγώνα. Σε αυτή την εκστρατεία δεν καλείται από την κυβέρνηση ο Ανδρούτσος, διότι είχε ταχθεί στο πλευρό του Κολοκοτρώνη και των άλλων ανταρτών. Όπως προκύπτει από κυβερνητικό έγγραφο που διαβάστηκε στις 10 Νοεμβρίου 1824 στη Βουλή, είχε πέσει στα χέρια των υπουργών γράμμα του Οδυσσέα προς τους αντάρτες, στο οποίο ανέφερε ότι «είναι σύμφωνος με τα φρονήματα και τα κινήματά των». Στα αιτήματα του για χορήγηση χρηματοδότησης για να πολεμήσει τους Τούρκους, η κυβέρνηση κοφεύει. Αισθάνεται απομονωμένος και ταπεινωμένος και όταν μαθαίνει το Φεβρουάριο του 1825 ότι έχει φυλακιστεί ο Κολοκοτρώνης στην Ύδρα, απελπίζεται. Κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες να συγκροτήσει στρατό και μηχανεύεται διάφορα κόλπα για να ξεγελάσει τους Τούρκους και να πατήσει το φρούριο του Καράμπαμπα στη Χαλκίδα, προκειμένου να το προσφέρει στην κυβέρνηση και να αποκατασταθούν οι σχέσεις τους. Αυτές όμως οι επαφές του με τους Τούρκους εμφανίζονται από τους εχθρούς του ως προδοσία. Ο αγωνιστής Νίκος Κασομούλης αποδίδει τις συζητήσεις του Οδυσσέα με τον Πασά της Εύβοιας, μια προσπάθεια να φοβήσει την κυβέρνηση, ενώ την κατηγορία περί προδοσίας αμφισβητεί και ο Καραϊσκάκης που θέλησε να κινηθεί για την απελευθέρωση του Ανδρούτσου. Ωστόσο οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται τα σχέδια του Οδυσσέα και του απαγορεύουν να πλησιάσει το φρούριο. Όμως του διαθέτουν 400 ρηπείς, τους οποίους θα εγκαταλείψει για να παραδοθεί στις 7 Απριλίου στον Κούρα, που διατάχθηκε από την κυβέρνηση να το συλλάβει, παίρνοντας μια πολύ καλή αμοιβή. Γράφει ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ακούγοντας ότι έρχεται εναντίον του ο δικός του ο Κούρας, το παιδί του, όπου αυτός τον δόξασε, πιστεύτηκε και βγήκε να παραδοθεί στο παιδί του. Ενώ από άλλες πηγές προκύπτει ότι ο Γκούρας ορκίστηκε πως δεν θα πειράξει τον Οδυσσέα. Λίγο αργότερα όμως, το παιδί του θα διατάξει τη μεταφορά του Οδυσσέα στην Αθήνα αλυσοδεμένου εξευτελίζοντας το γενναίο στρατηγό. Ο Οδυσσέας ζητούσε να δικαστεί, αλλά οι πολιτικοί του αντίπαλοι δεν τον προσήγαγαν καν σε δίκη, επειδή φοβήθηκαν ότι ο Ανδρούτσος θα καταδείκνυε την αδικία σε βάρος του και θα προκαλούσε γενική κατακραυγή εναντίον τους. Όμως η διοίκηση είχε ήδη αποφασίσει το θάνατο του Ανδρούτσου. Έτσι παρέμεινε για περίπου ένα μήνα υπό άθλιες συνθήκες κράτησης στον ενετικό πύργο της Ακρόπολης, όπου βασανίστηκε άγρια, όπως γράφουν πολλές πηγές, για να μαρτυρήσει πού είχε το θησαυρό, τον οποίο ο Γκούρας θεωρούσε ότι έκρυβε ο Οδυσσέας. Όπως λοιπόν περιέγραψε ο εκ των φυλάκων Κωνσταντίνος Καλατζής, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ξημερώνοντας η 5η Ιουνίου, έφτασαν στον πύργο φυλακή 4 άτομα. Ο σκοπός τους αναγνώρισε. Ήταν ο αντιφρούραρχος Γιάννης Μαμούρης, ξάδερφος του Γκούρα, ο Μιχάλης Τριανταφυλλίνας, που είχε παλαιά έχθρα με τον Οδυσσέα, διότι αυτός τον είχε χαστουκίσει, ο παπάς Κωνσταντίνος Τσαμάρας και ένας στρατιώτης ονόματι Θεοχάρης από το Σούλι ή κατά άλλες πηγές από το Λιδωρίκι. Έδιωξαν τον Καλατζή, αλλά εκείνος κρύφτηκε σε μια αγωνία και παρακολουθούσε. Να τι είπε. «Εισήλθον εις τον πύργο οι τρεις, ο δε σκοπός έστεκεν εις τη μισοανοιχτή πόρτα της φυλακής. Άμα εισήλθον αυτοί μέσα, ακούστηκε ο κρότος των αλυσίδων των δεσμών του στρατηγού, ο οποίος με την απροσδόκητο αυτή επίσκεψη εσηκώθηκε. Τον άκουσαν να λέγει προς αυτούς. Ωρε, ξέρω καλά ποιος σας έστειλε εδώ και γιατί ήρθατε τέτοια ώρα εδώ μέσα. Δε μου λύνετε το ένα χέρι να σας δείξω ποιος είμαι και πώς με λένε. Αυτές εδώ τις απιοκυλιές δεν τις συνερίζομαι. Μα εσύ μωρέ Γιάννη, γιατί?» Αμέσως μετά άκουσα ταραχή καθώς επετέθησκαν κατά του δέσμιου. Άκουσα το βόγγιμα, τους αναστεναγμούς και μούγκρισμα του λιονταριού εκείνου και η καρδιά μου εραγίζωτο. Και μετά ταύτα σιωπή τελεία. Την άλλη μέρα παρουσίασαν ότι ο Οδυσσέας σκοτώθηκε κατά την προσπάθειά του να δραπετεύσει. Αυτό δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουνίου 1825 στην εφημερίδα των Αθηνών. Όμως ο γιατρός που κλήθηκε για να συντάξει ιατροδικαστική έκθεση διαπίστωσε ότι ο θάνατος του Οδυσσέα ήταν βίαιος.
Η έκθεση αυτή σκίστηκε και κλήθηκε από τον Μαμούρη, άλλος γιατρός, ο Ιταλός Φιλέλληνας Βιτάλης, που συνένταξε την κατάλληλη έκθεση εμφανίζοντας ότι ο θάνατος προήλθε από την πτώση. Ο Σουρμελής παραδέχεται ότι αυτό ήταν μια σκηνοθεσία και αποκαλύπτει με ειλικρίνεια. Δια διαταγής της διοικήσεως, εκδομένης κατέτηση του Γκούρα, θανατώνεται από πνιγής κατά μέση νύχτα και από του πύργου καταρρύπτεται κατά γης. Ο εκτελεστής του θανάτου ήταν ο ιερεύς στρατιωτικός. Εννοεί φυσικά τον παπά Κώστα Τσαμάρα. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του γράφει: «Τον πήγε ο Γκούρας στην Αθήνα και το σκότωσε. Τελείωσε πλέον ο κύριος Κολέτης και από τον τρίτο αντιζηλό του, Οδυσσέα Αντρούτσο, Αλέξη Νούτζο, Χρήστο Παλάσκα, και τους τρεις τους σκότωσε». Αρκετά χρόνια αργότερα, με αφορμή το μνημόσυνο του Οδυσσέα και την ταφή των οστών του στο πρώτο νεκροταφείο, η εφημερίδα Ελπής στις 23 Δευτέρου 1865 έγραφε ότι ο φρουραρχών εν την Ακρόπολη στρατηγός Γκούρας, κατά διαταγή του Κολέτου, τον εφώνευσε κρυμνήσας αυτόν υπό του παράθυρου του πύργου. Κατά την εφημερίδα, ο Κολέτης ηθέλησε να άρει εκ του μέσου οπλαρχηγού με γη στην Εξασκούντα επί των ρουμελιωτών επιρροή, αφού ήθελε να έχει προνόμιο ο ίδιος. Αναμφισβήτως, ο Οδυσσέας ήταν ο άνθρωπος ώστις ιδύνατο να συγκεντρώσει ισχύρας του την εξουσία, διότι οι στρατιωτικοί πάντες το παρεχώρουν τα πρωτεία και να την μεταχειριστεί προς όφελος της πατρίδος, ως την μεταχειρίστη κατόπιν ο Καραϊσκάκης. Ο βίαιος θάνατος του Ανδρούτσου απείλαξε τον Κολέτη ισχυρού αντιπάλου κατά της φιλοδοξίας του. Εκείνη την ημέρα, το Φεβρουάριο του 1865, η αποκομιδή των οστών και το μνημόσυνο του Οδυσσέα έγινε με μεγάλη λαμπρότητα, παρουσία ζώντων αγωνιστών της Επανάστασης και με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Ήταν η ώρα της επίσημης δικαιώσης για τον αδικοχαμένο στρατηγό Οδυσσέα Ανδρούτσο. Εκατό σχεδόν χρόνια αργότερα, στις 15 Ιουλίου 1967, ο στρατηγός Θρασίβουλος Τσακαλώτος, τέος διοικητής της ελληνικής ταξιαρχίας του Ρίμινη και επικεφαλής του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο Πόλεμο, μετέφερε με πολεμικό σκάφο στην Πρέβεζα μεταλλικό κουτί με τα οστά του Οδυσσέα Ανδρούτσου, καθώς και της γυναίκας του Ελένης, από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τα οστά τοποθετήθηκαν στη βάση του αγάλματος που υπάρχει στην ομώνυμη πλατεία της Πρέβεζας και του οποίου τα αποκαλυπτήρια έγιναν με μεγαλοπρεπή τελετή την ίδια ημέρα. Για την ιστορία, ο Ανδρούτσος είχε παντρευτεί την Ελένη Καρέλη, κόρη του εύπορου και ισχυρού Χρήστου Καρέλη, παλαιότερα θαλαμιπόλου της Κυραβασιλικής, από τους Καλαρίτες Ιωαννίνων, και απέκτησαν μαζί ένα γιο, το Λεωνίδα Ανδρούτσο, ο οποίος με την υποστήριξη του Όθωνα στάλθηκε στο Μόναχο για να μεγαλώσει το περιβάλλον του βασιλιά Λουδοβίκου του Πρώτου. Εκεί όμως αρρώστησε το 1836 όταν ξέσπασε επιδημία χολέρας και πέθανε στις 11 Δεκεμβρίου σε ηλικία 12 ετών. Η γυναίκα του Οδυσσέα Ανδρούτσου πέθανε στις 22 Ιουνίου 1879 σε ηλικία 86 ετών.